έχει υπόψη ότι θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα των τότε μεσογειακών αγώνων που είχαμε αναλάβει. Στο Βόλο. Στο Βόλο και εδώ θα γινόντουσαν κάποια αυτά αθλήματα. Όπως ξέρετε αυτό ναυάγησε και έμεινε με πίδωρο για πώς θέσεις. Έχει καθήμενες, σας θα γράψει ένα σημείωμα για να το έχει. 2.505 που λέει καθημερών. Mm-hmm. Υπάρχει πρόληψη, γι' αυτό θέλω να θέλει να ανεβούμε πάνω, mm-hmm. να πάμε μέσα στο κτίριο. Πάνω εκεί, εκεί δεν τα έχουμε βάλει ακόμη. Τέσσερα κιόσκια, τέσσερις θέσεις για δημοσιογράφους, για 12 θέσεις δημοσιογράφους. Ωραίο είναι. Λοιπόν, από εκεί είναι άλλο. Μεγάλο. Από εκεί υπάρχει περίπτωση να γίνουν λιώμενες κερκίδες, mm-hmm. 200 θέσεων, που τελειώνω στο πεντουδένιο εκείνο βιάζομαι. Μπορεί να γίνουν συναυλίες για 4.800 άτομα πολίτε. Και υποτίθεται ότι είναι για μπάσκετ, για βόλιο και για πατήσεις. Κάτω μου, χωρά και κάτω μου, μπράβο. Και επισκεφτήκαμε το υποκατασκευή του στο γυμναστήριο. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα πολύ ωραίο έργο. Η αλήθεια είναι ότι τα έργα αυτά είναι έξω από τη δική μας λογική, την οικονομική αυτή τη στιγμή. Από την άλλη βέβαια ήταν μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Τα κουφάρια όσο είναι δυνατόν να κλείσουν, να μην μας θυμίζουν και τις πληγές του παρελθόντος. Επομένως, καλώς γίνεται. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, όπως είδαμε έτσι, επιθεωρώντας και τις εργασίες. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Το μεγάλο ζήτημα θα είναι η επόμενη μέρα, η χρήση του και το κόστος συντήρησής του. Και όλα ξεκινάνε από τον σχεδιασμό που γινόταν ή δεν γινόταν σε αυτή τη χώρα πριν από κάποιες δεκαετίες. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αφορά εν μέρη και το συγκεκριμένο έργο. Χωρίς βέβαια να ψέξουμε κανέναν, τα έργα πρέπει να τελειώνουν και θα πρέπει να βρούμε όλοι μαζί, η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς βεβαίως, ένα τρόπο να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μετά. Γιατί αυτό που βλέπουμε ανά την επικράτεια είναι ότι μεγάλες εγκαταστάσεις σαν και αυτήν, πολλές φορές μένουν κλειστές λόγω προβλημάτων οικονομικής διαχείρισης. Θέλω να βλέπω την αισιόδοξη πλευρά, ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για να είναι μια ζωντανή εγκατάσταση. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Να τα καταφέρει η τοπική κοινωνία βασικά, γιατί για αυτούς είναι το πιο σημαντικό.